Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα καλημερίσω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα στις ΗΠΑ. Βλέπουμε εκεί πέρα ότι δημιουργείται ένα τεταμένο κλίμα και έχω την αίσθηση ότι επειδή ισχύει η λογική ότι τίποτα δεν είναι πλέον μακριά, είναι κάτι το οποίο θα επηρεάζει και θα επηρεάσει. Θα ήθελα ένα σχόλιο λίγο δικό σας για αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Τι εννοείται, επηρεάζει και θα επηρεάσει? Εννοώ ότι είναι μια εικόνα την οποία προφανώς θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε και βλέπω και μια προσπάθεια η οποία γίνεται από κάποιες πλευρές εδώ στην αριστερά, λίγο έτσι να το εργαλειοποιήσουν όλο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο περιστατικό προκύπτει δηλαδή καταρχήν και από τη δίωξη η οποία έχει γίνει εναντίον του αστυνομικού ή των αστυνομικών, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνει η δίωξη. Προφανώς λοιπόν υπάρχει μια παράνομη πράξη, βαρύτατη, η οποία οδήγησε σε ανθρωποκτονία και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα τρόπο στις ΗΠΑ. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι οι διαδηλώσεις, οι οποίες είναι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Επίσης, νομίζω δεν υπάρχει καμία συζήτηση ότι στις δημοκρατίες οι άνθρωποι διαδηλώνουν ελεύθερα και διαμαρτύρονται ελεύθερα. Το τρίτο, πάλι θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση, είναι ότι οι διαδηλώσεις δεν μπορεί να εκτρέπονται σε ένα όριο τυφλής βίας, λεγελασιών και αποσυμφέσεως και διαλύσεως του κοινωνικού ιστού και της ενόμης τάξης. Έχοντας πει τα τρία αυτά, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι η προσήκηση στα ζητήματα αυτά. Πρώτον, προφανώς πρέπει να ασκηθεί η προσήκουσα δίωξη για την ανθρωποκτονία η οποία έχει γίνει, σε βάρος του ή των αστυνομικών που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προστατευτεί απολύτως το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν την άποψή τους, ειρηνικά και με νόμιμο τρόπο. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα έκτροπα και οι ταραχές, προκειμένου να πάλι να προστατευτεί η ενόμη τάξη. Νομίζω ότι αυτό βάζει τα όρια, αν θέλετε, όλη τη συζήτηση και λίγο κλείνει το θέμα. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορούσε να υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση από αυτού, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος που να υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ας το πω, περιορισμός στην χρήση αστυνομικής βίας και δεν πρέπει να ελέγχεται η αστυνομία. Όλοι λέμε ότι πρέπει να ελέγχεται η αστυνομία και αυτό έχω να συμφωνήσω ότι απαιτεί και μία σειρά από πιο σύνθετες δράσεις πέρα, αν θέλετε, από την αντιμετώπιση του κατεξοχήν ποινικού φαινομένου, που μπορεί να σημαίνει, δηλαδή, για να είμαι πιο σαφής, μπορεί να σημαίνει και μία εκπαίδευση της αστυνομίας περισσότερο και μία ευαισθητοποίηση της αστυνομίας περισσότερο, ειδικά σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις φυλετικές ταυτότητες και τον τρόπο της μεταχείρισής τους. Αυτό λοιπόν όλο προφανώς έχει μία σημασία και ένα ενδιαφέρον. Το δεύτερο, επίσης δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κανένας ο οποίος να έρχεται να πει ότι εν ονόματι μίας υποτρόπαιης πράξης η οποία συνέβη, αυτό δικαιολογεί το να γίνονται πιάτσικο, το να υπάρχει βία, το να καίγονται καταστήματα και ότι αυτό αποτελεί ένα είδος, ας πω, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να δικαιολογεί αυτού του είδους ενέργειες για τις πράξεις. Ωραία, πάμε λοιπόν λίγο στα καθημάς. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θέλω να σχολιάσουμε πρωτού πάμε στα οικονομικά και βεβαίως να δούμε λίγο και τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο, έχει να κάνει με την Τουρκία. Και έχει να κάνει με την Τουρκία με το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι πλέον η Τουρκία φαίνεται ότι περνώντας από την κρίση του κορονοϊού, με έναν Ερντογάν ο οποίος είναι για πρώτη φορά πίσω στις δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αντιμετωπίζει και μια χρονιά εκλογική, πλέον δηλώνει ρητά ότι είναι έτοιμος να κάνει έρευνες και να κάνει και γεωρτρήσεις. Ήδη ανακοινώθηκαν στα επίσημα φέκτη της τουρκικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας επί της ουσίας τα κυριαρχικά δικαιώματα σε νησιά όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Ρόδος, μιλάει για τα 6 μίλια. Σας προβληματίζει αυτή η εξέλιξη και πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σχετικό παράγοντα για τις προσπάθειες της κυβέρνησης για επάνωδο στην κανονικότητα? Κοιτάξτε, δύο πράγματα θα πω σε αυτό. Δεν αποκλείω το να εγγράφεται μια στρατηγική της έντασης στα προεκλογικά σχέδια ή στα εκλογικά σχέδια ή στις εσωτερικές ανθρωπολογικές που μπορεί να ακολουθεί ο Ερντογάν, και προφανώς όλα αυτά έχουν και ένα εσωτερικό ακροατήριο. Αλλά δεν κάνω τίποτα με αυτό, γιατί βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική, είτε υπάρχει εσωτερικό ακροατήριο, είτε δεν υπάρχει εσωτερικό ακροατήριο. Δηλαδή, είτε υπάρχουν εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, είτε δεν υπάρχουν. Η στρατηγική της Τουρκίας ακολουθείται με έναν πολύ συγκεκριμένο και συνεπή τρόπο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή σας, κύριε Τενό, ότι υπάρχει μια θεαματική αλλαγή και μετακίνηση, στην οποία πρέπει να προσαρμοστεί και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η μετακίνηση είναι της
μεταφοράς, ας το πω, της αλλαγής αντίληψης της Τουρκίας ως μιας χώρας η οποία θέλει να προσεγγίσει τη Δύση, η οποία θέλει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταληφθεί αυτό το σχέδιο, δεν ενδιαφέρει η Τουρκία αυτό, και της μετατροπής της σε ένα είδος, ας το πω, μιας νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας που έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση περιφερειακών πολιτικών σε μια ευρύτερη περιοχή, αρκετά μεγάλη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα Δυτικά Βαλκάνια, περιλαμβάνει τον χώρο τον δικό μας, του Αιγαίου, περιλαμβάνει το χώρο της Μέσης Ανατολής και περιλαμβάνει και το χώρο της Ευρασίας. Σε αυτό το χώρο φιλοδοξεί η Τουρκία να παίζει ρόλο ηγεμονικό. Αυτό είναι το οποίο αναδιατάσσει την ταυτότητά της και αυτό είναι που μας εμπλέκει, γι' αυτό και λέω, μην το διαβάζουμε στενά, δεν είναι κάτι το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα περάσει εάν λύσει ο Ερντογάν τα δημοσκοπικά του προβλήματα ή όχι. Μπορεί να οξύνεται εξαιτίας των δημοσκοπικών του προβλημάτων. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εδώ και θα παραμείνει. Προφανώς είναι μια κεντρική στρατηγική, δεν έχει να κάνει μόνο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι προφανώς, όπως λέτε και εσείς, εντείνεται όταν ο Ερντογάν βλέπει. Μπορεί να παροξύνεται τώρα, γιατί μπορεί να έχει και εσωτερικά θέματα. Και να το χρησιμοποιήσει αυτό, να εργαλοποιεί αυτή την ένταση, ας πούμε, την αύξηση έντασης και για εσωτερικούς λόγους. Αλλά αυτό είναι εδώ για να μείνει. Άρα λοιπόν και η στρατηγική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτά τα δεδομένα. Και εκεί θέλει μεγάλη και σπουδαία δράση, επίμονη και συστηματική, προκειμένου να χτιστούν συμμαχίες. Δεν είναι ούτε το πιο εύκολο, ούτε το πιο αυτονόητο. Και να χτιστούν συμμαχίες και πρέπει κανείς να ψάξει αρκετά βαθιά και πολύ και σε ιστορικό βάθος και σε επίπεδο, αν θέλετε, γεωπολιτικών σχετισμών, προκειμένου να μπορέσει να χτίσει τις κατάλληλες συμμαχίες απέναντι σε αυτό το οποίο μπορεί πράγματι να αποτελέσει μια κίνηση της Τουρκίας, στην οποία η Ελλάδα δεν θα έχει και πάρα πολλές επιλογές. Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ. Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένα γεωτρύπανο το οποίο. Αυτό θέλω να μου πείτε. Δεν υπάρχουν επιλογές. Θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και την κυριαρχία μας. Δεν υπάρχουν επιλογές εδώ. Δηλαδή εκεί η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια. Επομένως είναι ξεκάθαρο ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πορευτούμε, βάζοντας και αυτό το τραπέζι. Η Τουρκία είναι μια δύναμη η οποία χρησιμοποιεί στην διεθνή διπλωματία τη στρατιωτική απειλή συστηματικά. Έτσι, όταν λέω συστηματικά, συστηματικά. Και επομένως, όταν κάποιος βάζει τη στρατιωτική απειλή στο τραπέζι, δεν είναι πάντα δυνατό να τον αντιμετωπίζει με τη λεγόμενη soft διπλωματία, δηλαδή με τη διπλωματία τη ειρήνη, του κατευνασμού, τη συνεννόηση των πολυμερών διαπραγματεύσεων και όλα αυτά. Γιατί κάποια στιγμή ο άλλος με την απειλή πολέμου στην πραγματικότητα προσπαθεί να αποκτά συνεχώς περισσότερα δικαιώματα και περισσότερες δυνατότητες μέσα σε αυτό το στρατηγικό παιχνίδι. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη πολλαπλώς να δώσει αποτελεσματικές επιτήσεις και θεωρώ ότι είναι έτοιμη. Και θεωρώ επίσης, επιτρέψτε μου να βάλω συζήτηση κάτι το οποίο έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία υπήθηκε η πολιτική της στον Εύρο θεαματικά το προηγούμενο διάστημα. Και επομένως έχει υποστεί ο Ερντογάν μια πρώτη ήττα, δεν έχει συνηθίσει σε αυτά ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει συνηθίσει να κάνει τα δικά του και να του περνάνε. Λοιπόν, για πρώτη φορά η Τουρκία έχει υποστεί μια σοβαρότατη διπλωματική ήττα, μια ήττα στην εξωτερική της πολιτική στον Εύρο, καθώς αποπειράθηκε να εργαλοποιήσει το θέμα των μεταναστών. Στην πραγματικότητα υπήρχε κατά κράτος αυτό χάρη στη στεναρή αντιμετώπιση που είχε η κυβέρνηση αυτή με ευθύνη πρωτίστως και κυρίως και επιλογή πρωτίστως και κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός είναι δηλαδή που επέλεξε τη συγκεκριμένη πολιτική με συγκεκριμένες νομοθετικές και διεθνείς ενέργειες που επέτρεψε το να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος. Το ίδιο στένος θα πρέπει να επιδείξουμε και είμαι βέβαιος ότι θα επιδείξουμε και αν τυχόν υπάρξουν τέτοιου είδους προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σαφές και πρέπει να είναι σαφές προς όλους ότι θα υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα διαφυλάξει την εθνική της κυριαρχία. Είστε απολύτως σαφείς. Πάμε τώρα στα θέματα της οικονομίας. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά. Η Ευρώπη διέψευσε τις Κασάνδρες. Και όχι μόνο τις Κασάνδρες, ακόμα και αυτούς που ήταν πιο μετριοπαθείς στις αναλύσεις τους, διότι η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη δεν μας είχε δείξει την περίοδο της κρίσης ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Στο θέμα της αντιμετώπισης λοιπόν της πανδημίας, αυτό διαψεύστηκε. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να κριθούν. Βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, για παράδειγμα, της εφημερίδας Τα Νέα, τον κύριο Ντομπροβόφσκι να λέει ότι η χώρα πράγματι βρίσκεται ακόμα υπό ενισχυμένη εποπτεία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Αυτό είναι το ένα ερώτημα που θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει γρήγορα
πραγματικότητα η εξαγγελία των όποιων μέτρων. Και το δεύτερο, που αφορά και το Υπουργείο σας, κύριε Βορύδη, έχει περιθώριο σε αυτό το πακέτο μέτρων, στο οποίο αν προσθέσουμε και το ΕΣΠΑ και αν προσθέσουμε και τη δυνατότητα της μόχλευσης, μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο, μεγαλύτερο και από τα 32 δισεκατομμύρια. Υπάρχει περιθώριο κονδύλια να μεταφερθούν στον πρωτογενή τομέα? Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε και αυτό το παραγωγικό μοντέλο? Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να σας πω, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε, αν και ίσως είναι λίγο πρόωρο, πει κανείς αυτή τη στιγμή και πρέπει να περιμένει λίγο να δούμε πώς θα διαμορφωθούν εσωτερικά οι εξελίξεις. Υπάρχει ένα ευρύτερο αίτημα από την πλευρά των Υπουργών Γεωργίας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο, φυσικά, είναι αίτημα το οποίο θέτω εγώ και το πιέζω εγώ, πόσο με όσες δυνάμεις έχω. Ένα αίτημα το οποίο λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στη νέα προγραμματική περίοδο. Και δείχνει ότι πηγαίνουμε πια προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, ενδεχομένως θα υπάρξει, αν όχι σταθεροποιημένη, ίσως και αυξημένη χρηματοδότηση τη κοινή αγροτική πολιτική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι λίγο πρόωρο να το πούμε αυτό. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Επομένως, φαίνεται ότι η Ευρώπη κατανοεί τον σημαντικό ρόλο που είχε ο πρωτογενής τομέας σε μια τέτοια κρίση. Ερχόμενοι λίγο τώρα στα δικά μας εσωτερικά, γιατί αυτό είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, μένουν πολλά πράγματα να υποθούν ακόμα. Πέρα από το να χαιρετήσει κανένας και να επικροτήσει μια πολύ σημαντική κεντρική πολιτική απόφαση, που είναι η χρηματοδότηση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό πακέτο. Λέω ότι μένουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί μένει να δούμε ποια από αυτά τα ποσά τελικώς θα πάρουν το χαρακτήρα των ενισχύσεων και ποια από αυτά τα ποσά θα πάρουν το χαρακτήρα των δανείων. Μένει επίσης να δούμε με ποιον τρόπο ακριβώς θα διατεθούν. Εκεί είναι πολύ επίκαιρο και σημαντικό το ερώτημά σας, κύριε Τζένο, για να δούμε από αυτά τα ποσά ποιο κομμάτι διοχετεύεται στην πρωτογενή παραγωγή, ή απλώς εδώ αυτά τα ποσά θα έρθουν να προσθεθούν, ας το πω, στην κοινή αγροτική πολιτική, ή δεν θα προσθεθούν στην κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα μέτρα και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά. Πρέπει να δούμε τις επελιξίες και τις ευκαιρίες οι οποίες θα αφαιθούν στα κράτη-μέλη να κάνουν χρήση των ποσών αυτών. Οπότε τότε θα γυρίσει και μια εσωτερική συζήτηση για το είδος της χρήσης των ποσών αυτών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αφού χαιρετήσουμε αυτή την απόφαση, η οποία δείχνει την πολιτική βούληση και την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα θύματα προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομίες. Μένουν όμως πάρα πολλά πράγματα να δούμε ακόμα, καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εν συνεχεία και σε εσωτερικό επίπεδο, για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο αυτά τα ποσά. Εάν αυτά τα ποσά υιοθετηθούν, ας το πω, αριστερές λογικές του τύπου ενίσχυση εσωτερική ζήτηση μέσα από ευρύες επιχειρηματικές πολιτικές, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτά τα ποσά θα χαθούν για την ελληνική οικονομία. Και το λέω γιατί η ελληνική οικονομία είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Τα μεγαλύτερα ποσά, αν τα ποσά θα διοικητευτούν απλώς στην κατανάλωση, θα υπάρξει μια παραγωγική αναθέρμανση, αλλά θα φύγουν και θα πάνε στο εξωτερικό. Γιατί ακριβώς έχουμε χαμηλές προστιθέμενες αξίες στην κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων που θα γίνουν. Εάν αντίθετα αυτά τα ποσά χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναδιαρθρώσουμε και να στηρίξουμε την παραγωγή μας, προκειμένου να βάλουμε στο κέντρο βεβαίως τον πρωτογενή τομέα, εγώ δεν θα πω μόνο τον πρωτογενή τομέα, εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τη βιομηχανία μας. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να δούμε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Καμιά φορά επιτρέψτε μου και το γυρνάω και σε κάτι ακόμα. Ναι, ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο παραγωγός μας πρέπει να στηριχθεί, είμαι απόλυτα σαφής σε αυτό, αλλά να βάλουμε στη συζήτηση και τις βιομηχανίες τροφίμων. Να βάλουμε στη συζήτηση και τα συσκευαστήριά μας, να βάλουμε στη συζήτηση και τη μεταποίηση των τροφίμων. Εγώ θα πω, παρότι φεύγει από τον τομέα μου, και όχι μόνο αυτά. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό να αποτελέσει μια ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και να μην διολυθήσουμε πάλι σε λογικές, σε αυτές που θέλει να μας πάει αριστερά, που είναι, ξαναλέω, επιδοματικές πολιτικές, οι οποίες καλά ακούγονται, αφού μοιράζουν λεφτά σε όλο τον κόσμο, αλλά εν τέλει, μόλις τελειώσει αυτή η εργασία, την εργασία όπως αυτή τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει μείνει τίποτα και έχουμε γυρίσει ξανά στα κάτι μας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, να το ξαναδούμε όλο τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε παραγωγικά,
Είδα ότι σε αυτή τη συζήτηση εμπλέκεται η επιτροπή του κυρίου Πισαρίδη. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Είναι ακόμα κάτι που πρέπει να πιστωθεί στον Πρωθυπουργό. Το ότι φέρνει έναν διακεκριμένο οικονομολόγο, έναν ομπελής οικονομολόγο, ο οποίος θα ανοίξει τη μεγάλη συζήτηση του πώς στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση και με ποιον τρόπο πρέπει να διοχετεύσουμε τα όποια ποσά θα έχουμε ανάλογα με τα εργαλεία που έχουμε προς την αγορά και τους συγκεκριμένους τομείς. Μακάρι, είναι θετικές κινήσεις αυτές. Βεβαίως η ταχύτητα παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις και το ξέρετε πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω και ένα άλλο θέμα. Επειδή ένα άλλο θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι το θέμα της προανακριτικής επέκτασης του κατηγορητηρίου. Αύριο ξεκινάει η διαδικασία όπου θα μπορούν όσοι έχουν κληθεί ως ύποπτοι, μεταξύ αυτών και ο κ. Παπαγγελόπουλος, να λάβει γνώση της δικογραφίας. Έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο όνομά σας ο κ. Παπαγγελόπουλος. Έχετε αποφύγει να απαντήσετε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να το κάνετε τώρα. Κάνετε ένα μεγάλο, ο κ. Παπαγγελόπουλος, εκείνο το οποίο λέει, αναφέρεται σε κάποιους ισχυρισμούς που έκανε ο κ. Μιονή και προσπαθεί να δημιουργήσει μια ταύτιση. Εγώ δεν μπαίνω τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το επιχείρημα του κ. Παπαγγελόπουλου πηγαίνει περίπου ως εξής, ότι εφόσον δεν ήταν αξιόπιστες οι καταγγελίες του κ. Πρωθυπουργού, άρα δεν είναι αξιόπιστες οι καταγγελίες του κ. Μιονή ως προς το πρόσωπο του κ. Παπαγγελόπουλου. Φαντάζομαι δηλαδή ότι χρησιμοποιεί αυτή την αναλογία και αυτό και αναφέρεται. Αυτό κάνει. Αυτό δεν κάνει. Αυτό κάνει. Ναι. Είστε έξυπνος, το έχετε καταλάβει. Ναι, αφού έλεγε ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος τον εδίωκε και από πίσω ήμουν εγώ, τότε το έλεγε ότι ήμουν εγώ, τώρα μετά άλλαξε και είναι ο Βαγγελόπουλος. Άρα όσο αναξιόπιστη ήταν η πρώτη καταγγελία, τόσο αναξιόπιστη είναι και η δεύτερη καταγγελία. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του Βαγγελόπουλου, αν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εγώ ξέρετε, επειδή είμαι δικηγόρος και είμαι κυπραστής, έχω μεγάλο σεβασμό στα επιχειρήματα των κατηγορουμένων και θεωρώ ότι πρέπει να μένουν να κρίνονται, ας το πω, από τα αρμόδια όργανα. Οι κατηγορούμενοι, υπό μία έννοια, είναι ιερά πρόσωπα της ποινικής διαδικασίας. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, δεν έχουν καθήκον αληθείας. Μπορούν να πούνε ό,τι τους αρέσει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτή είναι η βασική αρχή του δικονομικού μας συστήματος. Ο κατηγορούμενος έχει ελάχιστες υποχρεώσεις, επειδή το δικονομικό μας σύστημα του αναγνωρίζει. Έχει πάρα πολλά δικαιώματα και ελάχιστες υποχρεώσεις, και το δικονομικό μας σύστημα το αναγνωρίζει την ισχυρή θέση στην οποία βρίσκεται. Και ο κ. Παγκελόπουλος δεν τη βρίσκεται σε μια ισχυρή θέση. Έτσι, μόνο προς απόκρουση του συγκεκριμένου επιχειρήματος να πω ότι δεν ξέρω, δεν μπαίνω τώρα σαν να αντικρούσω ισχυρισμούς του κ. Παγκελόπουλου το παρελθόν. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αυτά όλα έχουν κρυφτεί και έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τελειώσει. Αυτό όμως το οποίο λέει ο κ. Παγκελόπουλος τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Αναφέρεται σε συναντήσεις, αναφέρεται σε ποσά. Αναφέρεται σε στοιχομηδίες. Σε συμφωνητικά. Αναφέρεται σε συμφωνητικά. Όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία, ας το πω, πολιτικά ισχυριζόταν ο κ. Μενέντες για μένα. Ο κ. Μενέντες ισχυριζόταν ότι πολιτικά εγώ είχα ένα μένος εναντίον. Εδώ δεν είχε όμως να προσκομίσει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Γιατί και γι' αυτό και ουσιαστικά όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί τελείωσαν. Αυτό όμως το οποίο προσκομίζει για τον κ. Παπαγγελόπουλο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει, κάνει μια γενική περιγραφή εδώ ο κ. Μιονής. Ο κ. Μιονής εδώ έρχεται και λέει: την τάδε του μηνός ήμουνα στο μεγάλο Μαξίμου. Συναντήθηκα με αυτό και με αυτόν. Είπαμε αυτά. Μετά έγινε αυτό. Ξανασυναντήθηκα και είπαμε τα άλλα. Και στη συνεχεία έγινε ένα συμφωνητικό. Από το οποίο πήγαζαν υποχρεώσεις για τα μέρη. Άρα. Εδώ έχουμε πραγματικά περιστατικά με λίγα λόγια. Η γενική απόκρουση, η γενική απαξίωση δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος. Κατά τη γνώμη μου, εγώ τώρα δεν μπορώ να συμμετέχω στον κ. Παπαγγελόπουλο που θα κάνει υπερασπιστικά για τον εαυτό του. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Και ό,τι είναι πιο συμφέρον γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι σέβομαι τη θέση του. Αλλά κανονικά, εδώ πρέπει κανείς να απαντά στα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο κ. Μιονής είναι αλήθεια ή ψευδέ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έγινε αυτή η συνάντηση ή δεν έγινε. Δεν νομίζω ότι την αρνείται κανένας εκ των μερών. Υπόθηκαν αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο κ. Μενέντες ότι υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν. Αυτό το συμφωνητικό, ας πούμε, στο οποίο επικαλείται ο κ. Μενέντες, κατηρτίστη ή δεν κατηρτίστη. Αυτά που διαλαμβάνουν μέσα, ποιο είναι το νόημά του. Σας δώσει μια ερμηνεία ο κ. Βαγγελόπουλος για αυτά που διαλαμβάνει το συμφωνητικό μέσα. Επ' αυτών, όταν κάποιο καταθέτει κάτι συγκεκριμένο και καταμηνεί κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει νόημα να το αποκρούσουμε, νομίζω εγώ, με γενικές αναφορές. Εκείνο που προσπαθώντας να πεις ότι είναι αναξιόπιστος, είτε εν τέλει δεν έχει σημασία αν είναι αναξιόπιστος ή όχι. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο λέει, εν προκειμένου, είναι αλήθεια ή όχι.
Είστε απολύτως. Εγώ σας λέω ότι κάποιος ο οποίος δεν είναι αξιόπιστος και έρχεται να καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως αυτά που καταγγέλει ο συγκεκριμένος είναι αληθή. Επ' αυτόν πρέπει κανείς να τοποθετηθεί. Και μετά συζητήσουμε για τους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες είναι μια δεύτερη συζήτηση στο ποινικό. Στο ποινικό κοινό που έχει μεγάλη σημασία, το πρώτο και βασικό είναι να δούμε τα γεγονότα. Τι συνέβη. Σαφής. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.